Ευρισκόμεθα εις το 7ο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, όταν υπόθηκε από τον Άγιον Στέφανον ο τελευταίος λόγος: «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν τάχτη». «Κύριε, μη λογαριάσεις αυτούς αυτή την αμαρτία που κάνουν τώρα», δηλαδή το ότι επιχειρούν να με φωνεύσουν. Και τούτο λοιπόν εκοιμήθη, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και αφού είπε αυτόν τον τελευταίο, τον κατατελευταίο λόγον, εκοιμήθη, δηλαδή απέθανε. Προσέξτε όμως ότι ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς δεν κατέγραψε το «απέθανε», αλλά το «εκοιμήθη». Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, διότι ο θάνατος στο χώρο του Χριστού πάβει να έχει πια την προαιωνία τραγικότητά του, διότι εκείνος που φεύγει από τον παρόντα κόσμον και που λέγεται στην κοσμική γλώσσα θάνατος, αυτός περνά από τον θάνατο στην ζωή. Δεν είναι ο θάνατος παρά απλώς ένα περιστατικό. Είναι ένα πέρασμα. Αν το θέλετε, είναι μία συνέχεια. Αφού κάποιος έκανε κάποιο σταθμό, το σταθμό που λέγεται θάνατος, λέγει ο Κύριος: «Αμήν να μην λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαν δίμε έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν». Τι ωραία λόγια αυτά, αγαπητοί μου. Ποιος μπόρεσε ποτέ να τα πει? Κι αν τα έλεγε φιλολογικά, θα έμεναν φιλολογικά. Αλλά ο Κύριος αυτά που είπε είναι εκτάκτος, εξόχως, παρήγορα, διότι είναι μία πραγματικότητα. Ότι δηλαδή εκείνος που πιστεύει εις τον Χριστόν έχει την αιώνια ζωή και σε κρίση δεν έρχεται, αλλά έχει μεταβεί κατευθείαν από τον θάνατον, ποιον θάνατον, των λεγόμενων βιολογικών. Πού μετέβει? Εις την ζωή, εις την αιώνια ζωή. Ποιος θα μπορούσε ποτέ αυτό να το πει? Ποιος θα μπορούσε? Αλλά το είπε ο Χριστός. Γιατί? Γιατί αναστήθηκε. Η απόδειξη της δικής μας Αναστάσεως είναι η Ανάσταση στη δική του. Επάνω εκεί θεμελιώνει ο Απόστολος Παύλος την Ανάσταση των νεκρών, στο 15ο κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Λέγει ότι τώρα ο Χριστός αναστήθηκε. Μηνύ δε Χριστός εγίγερται εκ νεκρών. Μηνύ. Τώρα πια, τώρα δά. Ο Χριστός ανεστήθη από τους νεκρούς. Και τι? Απαρχή των γεκοιμημένων γένετο. Το ξεκίνημα όλων εκείνων οι οποίοι έχουν πεθάνει. Είδατε, των γεκοιμημένων. Που σημαίνει ότι θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί. Και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί. Ημέν για να απολαύουν τα αγαθά της αιωνίου ζωής, ή δε την αιωνία κόλαση. Αυτό το «εκοιμήθη» είναι ένας χαρακτηρισμός του θανάτου γλυκής και παρήγορος. Διότι εκείνος που κοιμάται ξυπνά, θέλει να δηλωθεί ότι να, κάπου τώρα, κάπου κοντά ο Χριστός έρχεται, ο θάνατος έχει νικηθεί και συνεπώς θα έχουμε την Ανάσταση των νεκρών. Με τόση ευκολία, με όση ευκολία γίνεται και εκείνος που κοιμάται και ξυπνάει. Ύστερα το «εκοιμήθη» φανερώνει ακόμη ότι δεν, ο άνθρωπος δεν πηγαίνει σε καμία ανυπαρξία. Και η κοίμηση σε αυτή αναφέρεται μόνο στο σώμα, όχι στην ψυχή.
διότι η ψυχή έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ζωηρότητός της. Γι' αυτό και οι φράσεις «οι νεκροί αναστήσονται» που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του, εκείνο το «αναστήσονται», δηλαδή θα σταθούν στα πόδια τους αφού θα έχουν εγερθεί από τον ύπνο του θανάτου και αφού θα σαλπίσει ο Αρχάγγελος, και εκείνοι οι οποίοι έχουν πεθάνει, οι κοιμηθέντες, θα εγερθούν, θα ξυπνήσουν. Δηλαδή βλέπετε, πάρτε την εικόνα ενός στρατοπέδου που οι άνδρες κοιμώνται και ο σαλπιντής σαλπίζει και σηκώνονται οι άνδρες από τον ύπνο. Να μια εικόνα. Μάλιστα έτσι είναι πολύ χαρακτηριστικό, έτσι μια εικόνα που την έζησα βιωματικά, και μάλιστα ζώντας την είχα να ανατριχιάσει. Ζούσα κάποτε, φιλούσα κάποτε σε ένα φυλάκι απομακρυσμένο τον καιρό που υπηρετούσα. Καμιά 200 μέτρα πιο μακριά από το φυλάκιο ήταν η ενέδρα. Ήτανε μερικοί άνδρες οι οποίοι είχαν εκεί κοιμηθεί, και που εγώ τουλάχιστον είχα κοιμηθεί από νωρίς, δεν ξέρω, εγώ με το τελευταίο νούμερο, δηλαδή ξημέρωνε, αλλά εγώ δεν τους είχα δει να κοιμηθούν, δεν τους είχα αντιληφθεί, ίσως και οι προηγούμενοι να μην τους είχαν αντιληφθεί, δεν ξέρω, πάντως εγώ δεν το εγνώριζα. Και ενώ ακόμα ήταν μισόθαμπο, ξημέρωνε, κάποια στιγμή βλέπω κάποιον να σηκώνεται όρθιο. Μετά βλέπω δεύτερον να σηκώνεται, τρίτον να σηκώνεται, τέταρτον, πέμπτον. Σας βεβαιώνω, μου ήρθε η εικόνα της Αναστάσεως των νεκρών, πώς θα εγείρονται οι νεκροί και ανατρίχασαν. Έζησα αυτό το γεγονός μέσα σε μια εικόνα. Ο Άγιος Στέφανος εκοιμήθη, δηλαδή απέθανε, και συνήθως κοιμάται εκείνος που είναι κουρασμένος. Και ο Άγιος Στέφανος ήταν ο κεκοπιακός εκ της οδηπορίας της ζωής. Έδωσε την καλή μαρτυρία και ήρθε η ώρα τώρα να αναπαυθεί. Γι' αυτό λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως: «Μακάρι οι νεκροί, οι εν κυρίω αποθνίσκοντες απάρτη». Από εδώ και μπρος. Γιατί από εδώ και μπρος? Γιατί ο θάνατος στην Παλαιά Διαθήκη ήταν τραγικός. Ήταν φοβερός. Τραγικός θα πει: ξέρω ότι θα πεθάνω, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα να μην πεθάνω. Αυτή είναι η τραγικότητα ενός πράγματος. Όταν ζεις ένα πράγμα το οποίο, για το οποίο έχεις συνείδηση, αλλά δεν μπορείς να το αποτρέψεις. Τους αρχαίους τραγικούς μας, εκείνο που δεν μπορούσε να αποτρέψει ο άνθρωπος ήταν η μοίρα, έτσι το πίστευαν. Δεν μπορείς να τη μετακινήσεις. Εκείνο το οποίο όρισαν οι θεοί, έλεγαν. Τι να κάνω λοιπόν, από πού να ξεφύγω? Δεν μπορώ να ξεφύγω. Έτσι ο θάνατος ήταν τραγικός για τον άνθρωπο, όταν έβλεπε τι θα του συμβεί, αλλά δεν μπορούσε να ξεφύγει. Από τη στιγμή όμως αυτό το απάρτι, από εδώ και μπρος, όταν ξέρω ότι ο Χριστός ανεστήθη, τότε ο θάνατος χάνει ολότελα την τραγικότητά του. Δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος, παίρνοντας από την Ισαΐα και ζώντας και βιώνοντας το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, ότι πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει το νίκος? Θάνατε, πού είναι το κεντρί σου, σαν άλλο σκορπιός που έριχνε στο δηλητήριό σου και δηλητηριάζονται και πέθαναν οι άνθρωποι? Άδει, πού είναι η νίκη σου που όλους τους σαρώνεις και τους μαζεύεις? Πού είναι? Όλα αυτά δεν νίκησε η Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ο Χριστός, αγαπητοί μου, με κάθε τρόπο έδωσε την μαρτυρία της Αναστάσεώς του,
διότι το γεγονός αυτό ήταν μοναδικά μεγάλο. Γι' αυτό εζήτησε να ψηλαφιστεί. Έμεινε να φάει μαζί τους για να πιστοποιηθεί ότι εκείνος είναι. Και ότι έμεινε 40 ολόκληρες ημέρες. 40 ημέρες, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, οπτανόμενος αυτή. Ενεφανίζεται και θα πει κάπου ο Απόστολος Πέτρος και είμαι, θα λέει, συναλυζόμενοι με αυτού. Φάγαμε μαζί. Το λέει ο Απόστολος, συγγνώμη, Λουκάς, το πρώτο κεφάλαιο. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος το λέει περιγραφικά. Φάγαμε και ήπιαμε μαζί του. Όχι βεβαίως ότι ο Κύριος έτρωγε και έπινε πια. Κατ' οικονομία έτρωγε και έπινε για την πίστοση στην Αναστάσεως και για να δώσει αυτό που σας είπα. Την εικόνα την πραγματικά και να δει. Αυτή την πίστοση. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός. Ο θάνατος λοιπόν από εδώ και μπρος δεν είναι τραγικό. Ναι, λέγει το πνεύμα, συνεχίζει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών. Ναι, βεβαίως, είναι το ναι του Θεού, είναι το ναι του Αγίου Πνεύματος. Ναι, δηλαδή η βεβαιότητα ότι θα αναπαυθούν πια από τους κόπους των. Και τα έργα αυτών ακολουθεί μετά αυτών. Και τα έργα τους, λέγει, ακολουθούν από πίσω. Είναι μια πάρα πολύ αυτή ωραία εικόνα. Και ο αληθής κόπος, ποιος είναι αυτός ο αληθής κόπος από τα έργα, ποια έργα? Δεν είναι, αγαπητοί μου, η επαγγελματική μας ζωή, ούτε όλα εκείνα τα τρεξίματα του 24ωρου που έχουμε. Τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί και να ρωτήσετε κανείς γιατί τρέχω. Είναι ο κόπος της πίστεως και ο κόπος της αρετής. Έχει κόπον η πίστη. Δεν έχω χωρίς κόπον, διότι όταν πιστέψω αυτό κοστίζει. Και έχει κόπον. Ο Αβραάμ επίστεψε ότι θα του δώσει ο Θεός παιδί. Θα του δώσει απογόνους, όχι παιδί, απογόνους. Και όμως δεν είχε τίποτε. Αυτό κουράζει. Και είναι κόπος η πίστη. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό που λέγω. Και ακόμα τα έργα της αρετής που φέρουν τη σφραγίδα της πίστεως. Αυτός είναι ο κόπος. Αυτό αμείβεται. Όλα τα άλλα δεν έχουν καμία σημασία. Έχουν όμως. Εάν στη δουλειά μου που εργάζομαι επαγγελματικά, αυτό δεν διασώζεται τίποτα για την αιωνιότητα, τίποτα. Υπήρξα γιατρός, δικηγόρος, δάσκαλος, εργάτης, τσαγκάρης, τι υπήρξα. Ό,τι και να υπήρξα αυτό δεν με ακολουθεί. Αλλά εάν το επάγγελμά μου το έκανα εντύμως, δηλαδή στάθηκε ένας τρόπος να αποκτήσω αρετές, τότε αυτό είναι το κέρδος. Αυτό είναι το κέρδος. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, αν δώσει κάποιος ένα ποτήρι κρύο νερό στο όνομά μου. Δεν είναι το νερό, αλλά είναι η διάθεση που θα δώσει σε ένα ποτήρι νερό και σε ποιον θα το δώσει. Αυτό μένει. Και προχωρούμε, αφού τελειώσαμε το 7ο καταγεμάτων κεφάλαιων, ερχόμεστε τώρα, αγαπητοί μου, στο 8ο κεφάλαιο. Στίχος 1. Σαύλος δε ειν συνευδοκόν τη ανερέσει αυτού. Εγένετο δε εν εκείνη τη ημέρα διωγμός μέγα επί την εκκλησίαν την εν Ιεροσολύμη. Πάντες δε διεσπάρισαν κατά τας χώρας της Ιουδαίας και Σαμαρίας πλην των Αποστόλων. Να σας το πω εδώ. Ο Σαύλος δε, ο Παύλος, Σαύλος θα λέγεται, Σαούλ, Σαούλ εβραϊκά, Σαύλος το ίδιο όνομα ελληνικοποιημένον και Παύλος είναι το ρωμαϊκό του όνομα. Παύλος είναι ρωμαϊκό όνομα, μην το ξεχνάτε. Ο Παύλος, γιατί ήταν Ρωμαίος πολίτης. Ο Σαύλος δε, είτο συνευδοκόν.
συμφωνών εις την ανέρεση του Στεφάνου, δηλαδή εις των φόνων του Στεφάνου, εις την εκτέλεση του Στεφάνου, την θανατική. Εκείνη την ημέρα δε, ποια μέρα εκείνη που έγινε ο φόνος του Στεφάνου, έγινε στην εκκλησία μέγας διωγμός, ώστε όλοι διεσπάρισαν, σκόρπισαν στα γύρω χωριά και τις πόλεις της Ιουδαίας και της Σαμαρίας, εκτός από τους Αποστόλους. Με τη μικρή πρόταση «Σαύλος δε ειν συνευδοκών τη αναιρέσει αυτού», ο Ευαγγελιστής Λουκάς θέλει να σημάνει πρώτον το τέλος της αφηγήσεως της ιστορίας του Στεφάνου και την αρχή της αφηγήσεως του προσώπου του Παύλου. Από εδώ και μπρος ξεκινάει ουσιαστικά η ιστορία του Παύλου. Είδαμε ότι ανεφέρθη ο Ευαγγελιστής Λουκάς στον Πέτρο, μίλησε, ξαναμίλησε. Βέβαια πάλι θα αναφερθεί ο Απόστολος Πέτρος. Βέβαια στο κεφάλαιο αυτό, 2-3 χωρία παρακάτω, λίγο παρακάτω, είναι η ιστορία του Φιλίππου, του διακόνου, με εκείνο τον Αιθίωπο, τον, που πήγαινε, είχε να προσκυνήσει στα Ιεροσόλυμα κλπ. Εκείνο το πολύ ωραίο περιστατικό. Αλλά ουσιαστικά από εδώ αρχίζει η ιστορία του Παύλου. Όλες οι άλλες ιστορίες είναι εμβόλυμες, απλώς γεμίζουν την όλη διήγηση. Ακόμη ότι ο Λουκάς που γράφει το βιβλίο των Πράξεων θα είναι ο πιστός ακόλουθος του Παύλου και συνεπώς ο αυτόπτης ιστορικός. Έχουμε ιστορία από πρώτο χέρι. Είναι ο ίδιος που βλέπει, ζει τα πράγματα και τα γράφει. Όπου δεν είναι παρόν ο Ευαγγελιστής Λούκας, επειδή το ιατρός ή το ευσυνείδητος, θα το σημειώσει αυτό με έναν λεπτόν τρόπο. Όπου είναι παρόν γράφει εμείς. Όπου λείπει γράφει εκείνη. Και επειδή ο Παύλος εκεί με εκείνους δεν βάζει τον εαυτό του, γιατί ο Λουκάς απουσιάζει. Όπου όμως είναι παρόν θα πει και επήγαμε. Είναι τα λεγόμενα ημείς χωρία, έτσι λέγονται. Τα χωρία που αναφέρονται στο ημείς, δηλαδή εμείς. Ακόμη ο Παύλος ή το συνευδοκόν εις τον φόνο του Στεφάνου, αν όχι με τα χέρια του αλλά τουλάχιστον με την προαίρεσή του, και αυτό θέλει να το τονίσει ο Λουκάς, ότι ο Παύλος έτσι είχε σταθεί απέναντι στον Στέφανον. Γιατί? Διότι με την περιγραφή του μεγέθους, της εχθρικότητός του έναντι του Στεφάνου και έναντι του χριστιανισμού από τη μία μεριά, από την άλλη μεριά της επιστροφής του Παύλου και του μεγάλου του έργου υπέρ του χριστιανισμού, ήθελε να δείξει αυτό το θαύμα που μένει ακατανόητο μέχρι σήμερα εις τους Εβραίους. Πώς αυτός ο άνθρωπος που πήγαινε με συστατικές επιστολές του συνεδρίου δια να συλλάβει τους χριστιανούς της Δαμασκού, ξαφνικά βρίσκεται ένθερμος υποστηρικτής του χριστιανισμού και Απόστολός του, αυτό θα μείνει ένα μυστήριο. Θα μείνει ένα μυστήριο. Θα μένει βέβαια ένα μυστήριο όσο δεν θα δέχεται κανείς το θαύμα που μεσολάβησε εις τον Παύλο. Συνεπώς, θέλει να δείξει ο Ευαγγελιστής Λουκάς αυτές τις δύο ακρότητες. Αλλά γιατί θέλει να τις δείξει? Ότι ο Παύλος θα ήταν, όπως και το σημειώνει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, το αιώνιον πρότυπον του πως ελεεί ο Θεός έναν αμαρτωλόν
ή έναν διώκτη σε ακραίες καταστάσεις. Σε ακραίες καταστάσεις. Που θα έλεγε κανείς, μπορεί αυτό να σωθεί? Τι θα λέγατε, αγαπητοί μου? Θα μπορούσε, να το πούμε τώρα στην ιστορία, ανήκει, θα μπορούσε να σωθεί ένας Χίτλερ? Γιατί όχι? Γιατί όχι? Στο Θεό δεν αδυνατεί τίποτα. Άλλο τώρα, όταν ο Θεός βλέπει την προαίρεση ενός ανθρώπου και τελικά αυτός ήδη είναι καταδικασμένος σε τι? Να μην επιστρέψει, να μην μετανοήσει, γιατί βλέπει την προαίρεση ο Θεός. Και μην ξεχνάμε ότι ο Θεός εγκαταλείπει όταν δει μια προαίρεση η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει και η καταδίκη έχει αρχίσει από την παρούσα ζωή. Σε αυτό το τελευταίο, ότι ο Παύλος θα στεκόταν ένα αιώνιον πρότυπον, γράφει ο ίδιος στην πρώτη προστιμόθεν επιστολή του, ότι Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε. Αν ερωτήσετε γιατί ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο, ζούμε τώρα τις μέρες αυτές των Χριστουγέννων, είμαστε μέσα στην Σαρακοστή των Χριστουγέννων, σημαίνει βιώνουμε το γεγονός της αρκώσεως του Θεού και θα το γιορτάσουμε σε λίγες ημέρες. Θα αναρωτηθούμε γιατί ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο. Απαντάει ο Απόστολος Παύλος, ήρθε εις τον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς. Ον πρώτος ημί εγώ, είμαι ο πρώτος από όλους τους αμαρτωλούς της γης. Είδατε τι συνείδηση, τι συνέστηση έχει ο Απόστολος, ώστε βάζει τον εαυτόν του πιο κάτω από όλους τους αμαρτωλούς της γης. Είναι καταπληκτικό. Μάλιστα, όταν γράφει την επιστολή αυτή, είναι δέσμιος ήδη στην Ρώμη και πρεσβύτη. Κάποτε άλλοτε έγραψε ότι είμαι ο τελευταίος των ανθρώπων. Και πιο μπροστά είχε γράψει ότι είμαι ο τελευταίος των Αποστόλων. Αλλά όσο περνούν τα χρόνια και εγγίζει το τέλος και αυξάνει η αγιότητα και η συνείδηση, μπορεί να κατεβαίνει αυτά τα σκαλοπάτια της ταπεινοφροσύνης και να λέγει, εγώ είμαι ο τελευταίος των Αποστόλων. Παρακάτω να σκαλοπάτι, εγώ είμαι ο τελευταίος των ανθρώπων. Ακόμα να κάτω σκαλοπάτι, εγώ είμαι ο τελευταίος των αμαρτωλών. Δεν υπάρχει πιο τελευταίος από τους αμαρτωλούς από τον τελευταίο. Δεν υπάρχει άλλο σκαλοπάτι. Είναι η λεγόμενη υψοποιός ταπείνωση. Και ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι είναι ο πρώτος εκ των αμαρτωλών. Αλλά δια τούτο ηλεήθη. Αυτός είναι ο λόγος που ελεήθηκα. Ποιος είναι ο λόγος? Είναι εν εμή πρώτο, ιστορικά εννοείται πρώτος, εν εμή πρώτο ενδείξητε Ιησούς Χριστός την πάσαν μακροθυμίαν προς υποτύπωση των μελώντων πιστεύειν επ' αυτό η ζωή αιώνιον. Εγώ είμαι, λέγει, το υπόδειγμα, το μοντέλο, το υπόδειγμα του ποιος υπήρξε, πώς με ηλέησε ο Θεός και όχι μόνο με ηλέησε να σωθώ, αλλά και με ανέδειξε σκεύος εκλογής του. Κάτι που εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να το φανταστώ. Όταν ο Ανανίας, εκείνος ο θαυμάσιος χριστιανός της Δαμασκού, διαμαρτύρεται ευγενός εις τον Κύριον και του λέει, μα Κύριε, εγώ άκουσα γι' αυτόν ότι είναι διώκτης φοβερός. Ναι, ναι, του λέγει ο Κύριος, πήγαινε αυτό που σου λέω να κάνεις. Αυτός για μένα είναι σκεύος εκλογής, εκλεκτός άνθρωπος, σπουδαίος. Τι έβλεπε ο Θεός εις τον Παύλο? Έβλεπε την προαίρεση. Διότι ο Παύλος αν ήταν διώκτης ήταν πάλι για τη δόξα του Θεού, αλλά δεν καταλάβαινε. Δεν καταλάβαινε. Έτσι ο Απόστολος Παύλος λέγει, στέκομαι εγώ το υπόδειγμα, όπως με ηλέησε εμένα ο Θεός
έτσι θα ελέγει μέσα στην ιστορία όλους εκείνους που υπήρξαν, θα υπάρξουν, ό,τι θα είναι, όπου να έχουν φτάσει. Το ακούμε, αγαπητοί μου, αυτό είναι πολύ παρήγορο. Μη πει κανένας, δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες μου, είμαι πολύ αμαρτωλός. Ναι, όπου πολύ η αμαρτία, εκεί και πολύ η χάρη. Αρκεί να υπάρξει μόνο η μετάνοια. Έτσι θα σημειώσει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ώρα, λέγει, δες πώς ακριβώς θα περί του Παύλου διηγείται ή να συζήξει το επ' αυτό έργο του Θεού γενόμενον μετά ταύτα. Είδες, λέγει, είδες πως γράφει ο Λουκάς για να σου δείξει ποιος υπάρχει ο καθένας και πως τον κάνει ο Θεός. Συνέπεια πάντως του φόνου του Αγίου Στεφάνου ή το να ξεσπάσει μέγας διωγμάς εναντίον, εννοείται, της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, η οποία ήταν και περιορισμένη εις την πόλη. Είναι ο πρώτος ιστορικά διωγμός κατά της Εκκλησίας που εσημειώθη εις την αρχή του ριζοβολήματος του χριστιανισμού και εις αυτή την ίδια την κοιτίδα του, την πόλη Ιερουσαλήμ. Επίστευαν οι διώκτες ότι με τον τρόπον αυτόν θα περιόριζαν τη διάδοσή του. Αλλά συνέβη το αντίθετο. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει και με μία φωτιά, όταν φυσάει ο άνεμος, δεν τη σβήνει, αλλά την ανάβει πιο πολύ, την δυναμώνει περισσότερο. Και ο διωγμός, όπως μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς, έγινε την ίδια μέρα που εφωνεύτη ο Άγιος Στέφανος. Πράγμα που δείχνει τη μανία εκείνων που εγέφτησαν ανθρώπινον αίμα. Πράγματι φαίνεται είναι κάτι φοβερό όταν ο άνθρωπος φτάσει ύστερα από δισταγμούς να σκοτώσει άνθρωπον, μετά φαίνεται ότι πια επήρε τον δρόμο να θέλει να σκοτώνει. Είναι κάτι φοβερό, είναι κάτι φοβερό, φοβερό. Αλλά γιατί επέτρεψε όμως, αγαπητοί μου, ο Χριστός αυτόν τον διωγμόν? Για ποιο λόγο? Πρώτον, γιατί ανάμεσα σε δυσκολίες που τις εγείρει αυτός ο διάβολος και τα όργανα του, οι κακοήθεις άνθρωποι, αναπτύσσεται η Εκκλησία. Εκεί αναπτύσσεται η Εκκλησία και φανερώνεται η θεία της καταγωγή, όπως ο Κύριος το επροφήτευσε και πήλε άδου ούκα της φύσου στην αυτή. Και οι σκοτεινές δυνάμεις του άδου δεν θα μπορέσουν να υπερνικήσουν την Εκκλησία. Αυτό ιστορικά έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί 2000 τώρα χρόνια. Η Εκκλησία δεν καταβάλλεται. Δεν καταβάλλεται. Οι πιστοί χάνονται πολλές φορές, αλλά η Εκκλησία καθεαυτήν πάντα θα διατηρείται. Έστω και σε λίγους πάντα θα υπάρχει η Εκκλησία, όπως θα υπάρχει μέχρι τις ημέρες του Αντιχρίστου. Δεύτερον, γιατί ενώ ο Κύριος είπε και παρήγγειλε στους μαθητάς του να πάνε μακριά από τα Ιεροσόλυμα, πώς θα συνέβαινε αυτό? Τι παρήγγειλε, αγαπητοί μου, ο Κύριος ή στους μαθητάς? Πορευθέντες, τους είπε η τελευταία παραγγελία, αναλαμβανόμενος στον ουρανό. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και έσαι μη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εις κάτου της γης. Μα σημειώνει και ο Ματθαίος και ο Λουκάς της πράξης. Πηγαίνετε, λέγει, να μαθητεύσετε όλα τα έθνη. Θα ξεκινήσει από την Ιουδαία, θα πάτε στη Σαμάρια, θα πάτε σε όλα τα έθνη και τους λαούς, έως τις εσχατιές της γης.
Αλλά προσέξτε, οι μαθητές παραμένουν ακόμα στο Ιεροσόλυμα. Ακόμα δεν είχαν πραγματοποιήσει αυτό που τους είπε ο Κύριος. Ακόμη μένουν στο Ιεροσόλυμα. Και τώρα ο Κύριος θέλει να τους κάνει να φύγουν από τα Ιεροσόλυμα με έναν τρόπο. Και ο τρόπος αυτός είναι ο διωγμός. Περίεργος τρόπος. Οδυνηρός ίσως. Αλλά είναι ένας τρόπος. Ότι οι μαθητές τροποντινά, δεν μπορώ να πω δεν υπήκουσαν, αλλά αμέλησαν, αλλά χρονοτρίβησαν. Κάτι παρόμοιο συνέβη όταν ο Κύριος παρήγγειλε με τις δυροφόρες γυναίκες, όταν ανεστήθη πριν ακόμη συναντηθεί με τις μαθητάς του, να τον συναντήσουν στην Γαλιλαία. Εκεί λέει αυτόν όψονται, εκεί θα τον δουν, στη Γαλιλαία. Εν τούτης δεν πήγανε στη Γαλιλαία οι μαθητές. Δεν πήγαν. Και ο Κύριος συγκαταβαίνει να τους δει στο Ιεροσόλυμα. Γιατί δεν πήγαν στην Γαλιλαία? Διότι εφοβούνται να κινηθούν. Ο δε Κύριος ήθελε στη Γαλιλαία, διότι εκεί θα είχε περισσότερα άνεση κινήσεων. Διότι μέσα στην πόλη δεν μπορούσαν να κινηθούν, θα γίνονται αντιληπτοί. Και βέβαια ο Κύριος δεν θα κινδύνευε, αλλά θα κινδύνευαν οι μαθητές του. Εν τούτοις οι μαθητές αδρανούν, δεν πηγαίνουν. Κατά τον ίδιο τώρα τρόπο, οι μαθητές δεν φεύγουν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά χρονοτριβούν την πόλη. Έπρεπε λοιπόν το κήρυγμα του Ευαγγελίου να διαδοθεί ευρύτερα. Και όπως σας είπα, ένας τρόπος ήταν ο διωγμός, έστω και ο οδυνηρός. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό αυτό η καταγράμμα διατύπωση. Τι λέγει εδώ? Ο Χριστός τους είπε, προσέξτε τι τους είπε: «Και έσεστε μη μάρτυρες κατά κλιμακωτών τρόπων εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία». Τι ήταν η Ιουδαία? Η επαρχία της Ιερουσαλήμ. Και Σαμαρία. Τι ήταν η Σαμάρια? Άλλος τόπος, βορειότερα. Η Σαμάρια ήταν η πρωτεύουσα, θα λέγαμε, μιας μεγάλης περιοχής που ήταν οι 10 στυλές εκεί. Και κατόπιν προς όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε τώρα, έγινε ο διωγμός και λέγει: «Πάντες διεσπάρισαν κατά τα χώρα», δηλαδή κατά τα χωριά και κομοπόλη, «της Ιουδαίας και Σαμαρίας». Εκείνο που παρήγγειλε ο Κύριος τώρα γίνεται με το ζόρι. Γίνεται με το ζόρι. Όπως τον Ιωνά πήγε να του λέει στην Νινεβή. Ο Ιωνάς δεν πάει στην Νινεβή, πηγαίνει στην Σαρδί. Παίρνει πλοίο για να πάει στην Ισπανία. Εκείνη η Σαρδί. Και ο Κύριος τον πιάνει από τα αυτή και του λέει: «Τι σου είπα, την Νινεβή θα πας». Τον γυρίζει πίσω ταυτόχρονα με το γύρισμα του εκείνο. Αγαπητοί μου, εχάλκευσε ο Κύριος τον τύπο της Αναστάσεως με το ψάρι εκείνο που κατάπτε τον Ιωνά. Η παρακοή του Ιωνά γίνεται ταυτόχρονα ένα θαύμα τύπος της δικής του Αναστάσεως. Αλλά τον παίρνει από τα αυτή και τον φέρνει πίσω και του λέει: «Εκεί που τον έβγαλε το ψάρι, εκεί που πήρε το πλοίο, εκεί τον έβγαλε το ψάρι». Και του λέει: «Τώρα πήγαινε εκεί που σου είπα, στην Νινεβή». Αυτό έγινε λοιπόν τώρα. Η ίδια περίπτωση με κάποια περιπέτεια, διότι για σκεφτείτε, ροχαλίζει το πλοίο. Ο Ιωνάς και οι ναύτες απειλούνται με καταποντισμό μέσα στην Μεσόγειο θάλασσα και τρομάζουν και τον ξυπνούν και του λέγουν: «Εμείς χανόμαστε και εσύ, ρε εσύ, το χαλιλείς, σήκω επάνω να κάνεις προσευχή και ζει το Θεό σου, μήπως και εσύ έχεις κάνει τίποτα». «Ναι, ναι», λέγει ο Ιωνάς, «θα ησυχάς στη θάλασσα άμα με πετάξεις στη θάλασσα». Συγγνώμη, ναι. Και τον πέταξαν στη θάλασσα.
Ήτανε μικρή η περιπέτεια αυτή. Βλέπετε, όταν δεν ακούμε την φωνή του Θεού, μπαίνουμε σε μία περιπέτεια. Το πρόγραμμα του Θεού θα γίνει. Εκείνο που θέλει ο Θεός θα γίνει. Και έτσι σκοπός ήταν να ακουστεί το κήρυγμα και πιο πέρα από τα Ιεροσόλυμα. Λέγει ωραιότατα ο Οικουμένιος: «Ώρα δες πως ο Θεός θα σε επιβουλάς των εχθρών εις Χριστόν Άγιοι τέλος». Είδες, λέει, τις επιβουλές των εχθρών πως τις οδηγεί σε ευτυχές τέλος. «Διασπαραίντες γάρ πολλό πλοίους εθαγίνευσαν ή πριν διωχθήνε, διότι τώρα πολλούς περισσότερους θα γυρεύουν, θα ρεύουν». Στο δίκτυ της Εκκλησίας με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, παρότι εανέμεναν εις την Ιερουσαλήμ. Ή όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Ου καραμάτιν έλεγον ότι η οικονομία ο διωγμός είναι. Οι μηγαργέγονεν ούκαν οι μαθητές διεσπάρισαν». Το έλεγα. Ματέως δεν έγινε αυτός ο διωγμός, διότι αν δεν γινόταν, οι μαθητές δεν θα διεσπείροντο, δηλαδή δεν θα σκόρπιζαν. Και σκορπίζοντας τώρα, μεταφέρουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου πιο μακριά, σε μεγαλύτερη ακτίνα. Έμειναν όμως οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι δεν έφυγαν. Όταν λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς «πάντες», είναι ένα σχήμα λόγου, δεν είναι βεβαίως όλοι. Ασφαλώς ήσαν πολλοί, αλλά όχι όλοι. Διότι τι θα έκαναν οι Απόστολοι να μείνουν στην πόλη εάν έφευγαν παντελώς όλοι? Γιατί έμειναν οι Απόστολοι? Έμειναν να στηρίξουν σαν καλοί καπεταναίοι σε μια φουρτούνα εκείνους οι οποίοι είχαν μείνει στα Ιεροσόλυμα. Και μια που αναφέραμε το θέμα του διωγμού, επιτρέψατε μου δύο λόγια να πούμε για το φαινόμενο του διωγμού. Δύο λόγια μόνο. Δεν θα κάνουμε βεβαίως καμία ειδική ανάλυση. Αλλωστό όμως, δύο λόγια χρήσιμα. Ο διωγμός, αγαπητοί μου, είναι συνυφασμένος πάντοτε με τον χριστιανισμό. Ο Κύριος μας ειδοποίησε: «Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν». «Αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν ημίν δια το όνομά μου, ότι ουκ είδασι των πεντσαντάμε. Εάν, λέγει, εμένα με δίωξαν, και εσάς θα διώξουν. Και όλα αυτά θα τα κάνουν για το δικό μου το όνομα». Συνεπώς, όνομα Χριστού και διωγμός είναι συνυφασμένα. Γιατί δεν γνωρίζουν εκείνον που με έστειλε στον κόσμο, δηλαδή τον Θεόν Πατέρα. Έτσι, αφού ο χριστιανισμός είναι συνυφασμένος με τον διωγμόν, άρα ο διωγμός αποτελεί κριτήριον ευσεβίας. Αυτό θέλω να καταλάβουμε. Ότι ο διωγμός, αν σε διώκει, σε διώκουν οι αντιτιθέμενοι, αυτό αποτελεί κριτήριον ευσεβίας. Σημαίνει ότι είσαι ευσεβή, γι' αυτό σε διώκουν. Λέγει το βιβλίο των Πράξεων: «Τι με των προφητών ουκε δίωξαν?» Το λέγει ο Άγιος Στέφανος. «Ποιον, λέει, εκ των προφητών δεν εδίωξαν?» Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος εκείνο το επιγραμματικό στη Δευτέρα του προς Τιμόθεον: «Πάντε οι θέλοντες ευσεβώς ζήνει, εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται». Όσοι θέλουν να ζήσουν ζωήν ευσεβίας θα διωχθούν,
ναι, θα διωχθούν ακόμη και μέσα στο σπίτι τους. Διότι ο ίδιος ο Κύριος το εβεβαίωσε ότι και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Το ακούσατε αυτό? Και εχθροί του ανθρώπου η σπιτική του. Διότι όταν η γυναίκα σου δεν ακολουθεί, θα γίνει εχθρός σου. Όταν ο άνδρος σου δεν ακολουθεί, θα γίνει εχθρός σου. Όταν είσαι παιδί με στην οικογένεια και δεν ακολουθεί την πορεία του σπιτιού, η οποία δεν είναι πολύ ευσεβής ή τέλος πάντων έχει μια στατικότητα, μια τελματικότητα, θέλεις να ζήσεις μια πιο ζωηρή πνευματική ζωή, εχθροί θα γίνουν οι γονείς σου, οι σπιτικοί σου. Βλέπετε τώρα με την νηστεία, πάρτε ένα πολύ απλό και πολύ χαρακτηριστικό παραδειγματάκι. Αν κάποιο μέλος της οικογενείας μας θέλει, γιατί γίνεται ευθεδεύτερο, θέλει θερυπή να κρατήσει ολόκληρη τη θερακοστή, πέφτουν όλοι απάνω του να τον εφάνε. Και τι είσαι εσύ και γιατί εσύ ανιστεύει και δεν μπορούμε να κάνουμε δεύτερο φαΐ, αν είναι δυνατόν να του φέρουν την κατσαρόνα στο κεφάλι. Αγαπητοί μου, είναι φοβερόν. Και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Πίσω όμως από τους οικιακούς μας είναι ο διάβολος, αυτός ο οποίος μας πολεμάει. Αλλά είδατε, ο διωγμός είναι ή δεν είναι κριτήριο ευσεβίας? Η Σοφία Σειράς μας σημειώνει το εξής. Είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 1. Τέκνον ή προσέρχει δουλεύει Κυρίο Θεό, ετοίμαστον την δική σου εις πειρασμόν. Επήρε την απόφαση να υπηρετείς τον Κύριον, θα μπει σε πειρασμό. Γιατί? Γιατί ο διάβολος ετοιμάζει μηχανές. Ο διωγμός πάντοτε υπάρχει. Είτε έχει την πορτή θερμού πολέμου να σε κυνηγήσουν, να πας σε άλλο τόπο. Τότε στην εποχή αυτή, εκείνη με τον Άγιο Στέφανο, ήταν θερμός πόλεμος, θερμός διωγμός. Είτε σε καιρούς ειρηνικούς που υπάρχουν με άλλον τρόπο τώρα οι διωγμοί, ο διωγμός. Υπάρχουν τα διαβρωτικά ρεύματα, εκείνα που διαβρώνουν την ευσέβεια, σαν μορφή αρνήσεως, σαν μορφή αποστασίας και προπαντός ευημερίας. Όπως είναι η εποχή μας, που κατά τον Ιερό Χρυσόστομο ο χειρότερος διώκτης του χριστιανισμού είναι η ευημερία. Διότι τα βασανιστήρια δεν έχουν να επιδείξουν παρά ελαχίστους αυτομόλους, λιποτάκτα. Αντιθέτως, όταν έχουμε εποχή ειρήνης φαινομενική και ευημερία και υπάρχουν αυτά που σας είπα, τα ρεύματα της διαβρώσεως αυτά, η αποστασία, η άρνηση, τότε ο άλλος ντρέπεται να κάνει το σταυρό του, ντρέπεται να φανεί ότι νηστεύει, ντρέπεται να πάει στην εκκλησία. Πήγαινε σε ένα χωριό να ειδείτε, πηγαίνει κανένα παλικάρι στην εκκλησία, κανένα νέο παιδί, δεν πάει. Γιατί? Δεν πάει ο ένας, δεν πάει ο άλλος, δεν πάω κι εγώ. Γιατί αν πάω τι θα πούν? Ντρέπεται. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν περνάμε πολύ καλά, όλα αυτά δημιουργούν έναν διωγμόν κατά της εκκλησίας. Και θα επαναλάβω για δεύτερη φορά, γιατί και παλιότερα σας το έχω πει, αλλά είναι πολύ σπουδαία θέση σε αυτή. Ο χειρότερος διώκτης του χριστιανισμού είναι η ευημερία. Ο διωγμός όμως θα επιταθεί στα έσχατα. Γι' αυτό και ειδοποιεί ο Κύριος και μας λέγει, «Πρόδε τούτον», λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 21,12. Δηλαδή πριν από αυτά, ποια από αυτά τα εσχατολογικά σημεία επιβαλούσιν έθιμα τα σκύρας αυτών και διώξουσιν, θα βάλουν το χέρι τους επάνω και θα σας ασκήσουν διωγμόν
Είναι και του ονόματός μου, χάρη του ονόματός μου. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και συγγενών και φίλων και αδελφών και θανατώθησιν εξ τιμών, δηλαδή μέρος από σας. Και έθεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Αγαπητοί μου, έχω προσέξει ότι οι χριστιανοί μας όταν δεχτούν επίθεση μέσα στο σπίτι τους από συγγενικό πρόσωπο, σκανδαλίζονται. Δεν αντέχουν. Ο Κύριος ειδοποιεί, όχι απλώς να σου πει δεν σου κάνω νησίσιμο φαΐ, να πάει να σε καταδώσει στις αρχές ότι μένεις πιστός εις των Χριστών. Θα σκανδαλιζόσουν τότε. Και το άλλο, θα είσαστε, λέγει, μισούμενοι υπό πάντων. Θα είσαστε οι παρίες, οι άνθρωποι περιφερειακοί, οι περιθωριακοί, εκείνοι που δεν θα λογαριάζονται πια για άνθρωποι. Διότι είσαστε χριστιανοί, αντέχει κανείς αυτών των διωγμών, το να σε θεωρούν ότι είσαι τίποτα. Εδώ άλλο σε υποτιμάει λιγάκι, γιατί σε λέει ότι είσαι θρησκευτικός, κατά έναν υποτιμητικών τρόπων το λέει αυτό και ηρωνικών τρόπων, και εσύ μέσα σκανδαλίζεσαι και θες να του αποδείξεις ότι δεν είσαι θρησκευτικός με το να πετάξεις μία βλασφημία ή να πας μαζί σου σε μία πρόσκληση ενός αμαρτωλού πάρτι για να αποδείξεις ότι δεν είναι αυτό που σου λέει, γιατί δεν αντέχεις αυτόν των διωγμών, αυτήν των πειρασμών. Σας θυμίζω από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το 12ο κεφάλαιο είναι, εκείνο τον δράκοντα ο οποίος κυνηγάει την γυναίκα που είναι η Εκκλησία. Ο δράκον είναι ο διάβολος που κυνηγάει τη γυναίκα και αυτή καταφεύγει στην έρημο. Πάντως ο διωκόμενος χριστιανός δεν πρέπει να πειρούται, να σκανδαλίζεται, αλλά πρέπει να χαίρει, γιατί το είπε ο ίδιος ο Κύριος ότι πρέπει να χαίρει. Μακάρι εστέ, λέγει, όταν ονειδήσουσιν ημάς, όταν σας ηρωνευτούν και διώξασιν και ύποστη παν πονηρών ρήμα καθημών σκευδόμενοι. Θα σας ηρωνευτούν, θα σας διώξουν και θα σας συκοφαντήσουν, αλλά ψευδόμενοι όμως. Γι' αυτό θα συκοφαντήσουν. Ένε και νε μου και όλα αυτά για χάρη μου. Ξέρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολύ εν της ουρανής, γιατί ο μισθός σας είναι πολύ στους ουρανούς. Ούτω γαρεδίωξαν τους προφήτας τους προ ημών. Κατά τον ίδιο τρόπο εδίωξαν πριν από σας και τους προφήτες. Και μην εισμονούμε, θα σας το πω άλλη μία φορά, ότι πίσω από κάθε διωγμόν πάντοτε υπάρχει ο διάβολος. Έχετε δει καμιά φορά όταν πετάνε καμιά πέτρα σε κανένα σκυλί? Αυτό είναι δεμένο και το πετάνε πέτρες, κάποιες πέτρες το πληγώνουν. Το σκυλί θυμώνει, γαυγίζει φοβερά και δαγκώνει τις πέτρες. Το έχετε δει? Οι πέτρες τον χτύπησαν και τις πέτρες δαγκώνει. Μα δεν φταίνε οι πέτρες. Φταίει το χέρι που πετάει τις πέτρες. Θα ήθελα να πω, οι διώξε μας, αγαπητοί μου, είναι οι πέτρες μας χτυπούν που τις πετάει κάποιος άλλος. Και αυτός ο άλλος είναι ο διάβολος. Γι' αυτό οι μάρτυρες ποτέ δεν εστρέφονται εναντίον των διωκτώντων. Ποτέ δεν τους έβριζαν, ποτέ δεν τους έλεγαν βαριές κουβέντες, γιατί πίσω από τους διώκτες έβλεπαν τον διάβολο. Αντιθέτως, τους διώκτες τους ελυπούντο και προσπαθούσαν και την τελευταία στιγμή, όχι για να γλιτώσουν από το μαρτύριο, εφρόντιζαν να φέρουν σε θεογνωσία και αυτούς ακόμη τους διώκτες των.
είναι εξωσημείωτο αυτό που παραγγέλει ο Κύριος στην εκκλησία της Σμύρνης. Εκεί στις επιστολές του Κυρίου, στην Αποκάλυψη, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο. Λέγει εκεί στον άγγελον, τον επίσκοπον της Σμύρνης, μηδέν φοβού αμέλης παθήν. Τίποτα μη φοβάσαι από εκείνα τα οποία πρόκειται να πάθει. Ιδού δι, μπέλη βαλήν, ο διάβολος. Α, ο διάβολος λοιπόν. Να, πρόκειται λέει να βάλει ο διάβολος εκ τιμώνης φυλακή ή να πειραστείτε μερικούς από εσάς. Ένα μέρος θα βάλει στη φυλακή ο διάβολος για να υποστείτε δοκιμασία και έχετε θλίψη ημέρας 10 και θα έχετε λέει θλίψη 10 μέρες. Γίνου πιστός στα χριστανά του και δώσασε τον στέφανον τη ζωή. Τι σημαίνει 10 μέρες? Είναι ένας στρογγυλός αριθμός, αλλά πολύ μικρός. Δεν είναι 100, δεν είναι 1000, δεν λέει 1000 έτη, λέει 10 ημέρες. Και σημαίνει μικρό διάστημα. Συνεπώς είναι ένα περιστατικό. Είναι ένα περιστατικό. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει κανείς να φοβάται. Εντυπωσιάζει ακόμα το γεγονός ότι μετά των διωγμών, ποιον διωγμών, επί του Στεφάνου, οι διδάσκαλοι των χριστιανών δεν φυγούν ούτε κρύπτονται, αλλά πηγαίνουν σε άλλες πόλεις, σε άλλες χωριά, με περισσότερη θέρμη να κήρυξουν Χριστόν. Δεν λέγουν «κινδυνεύομαι, βάζουμε θερμουάρ στο σώμα μας». Όχι. Ο Κύριος είπε, ας σας διώξουν σε μια πόλη, πηγαίνετε σε μια άλλη. Αυτό σημαίνει ότι όταν διώκεται σε κάθε εποχή η Εκκλησία, οι χριστιανοί δεν πρέπει να καταλαμβάνονται από έναν ανεξήγητον φόβο που παραλύει την ψυχή, αλλά πρέπει να διατηρούν το θάρρος των και την ενεργητικότητά των. Η διωγμή, αγαπητοί μου, πρέπει να είναι το κίνητρο για κάθε ιεραποστολή. Όχι λοιπόν φόβος, αλλά πρέπει να είναι κίνητρο για κάτι περισσότερο. Για μια εντονοτέρα, θα λέγαμε, δράση. Η διωγμή, ακόμη μην ξεχνάμε ότι δημιούργησαν τους μάρτυρες και τους αγίους. Ο διωγμός κατά της Εκκλησίας, αφού είναι συνειφασμένο μαζί τη, ποτέ δεν σταμάτησε. Μπορεί άλλοτε να είναι σε αυτόν τον τόπο και άλλοτε σε εκείνο τον τόπο. Στον αιώνα μας, έξω από αυτό που σας είπα, ότι και η ευημερία είναι ένα φοβερό διώκτη, αλλά μιλώντας για τον διωγμό όπως τον ξέρουμε, ο τυπικός εκείνος διωγμός, το ότι διώκεται η Εκκλησία, στον αιώνα μας ο διωγμός της Εκκλησίας έγινε στη Ρωσία, επήρε φοβερή έκταση και περιεχόμενο, αλλά έδωσε αναρρύθμιτα μέλη Αγίων και Μαρτύρων. Τότε στη Ρωσία, τότε, αύριο πιθανώς στην Ελλάδα. Το ακούσατε? Ο διάβολος δεν ησυχάζει, πολύ περισσότερο τώρα που βρισκόμεθα σε έσχατες ημέρες και ημέρες Αντιχρίστου. Με τον διωγμόν οι πιστοί συνειδητοποιούν καλύτερα τη χριστιανική του ιδιότητα και γίνονται, αγαπητοί μου, καλύτεροι χριστιανοί. Αν κάποιοι μπορούν να σκανδαλίζονται, είναι γιατί δεν έχουν ρίζα όταν πήγε ένα διωγμό. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος στην παραβολή του σπορέων. Και ούτε λέγει ρίζαν, ούτε έχουσιν, ή οι οποίοι προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται.
πιστεύουν όταν είναι τα πράγματα ειρηνικά. Όταν όμως γίνει ένας πειρασμός, φεύγουν. Ήτα, έπειτα, λέγει ο Κύριος, παίρνω από το Λουκά και από τον Μάρκο σε συνδυασμό. Ήτα, γενωμένη θλίψεως ή διωγμού, δια των λόγων, δηλαδή δια των χριστιανισμών, ευθύ σκανδαλίζονται. Τέτοιοι βέβαια θα υπάρξουν, αφού ο Κύριος στην παραβολή του Σποραίος έδειξε αυτές τις κατηγορίες ακροατών του Θεού Λόγου. Μακάρι, εγώ θα το ευχόμουν, πρώτα στον εαυτό μου θα το ευχόμουν και μετά σε εσάς. Κανείς, μα κανείς να μην είναι εκείνος ο οποίος θα λιποτακτήσει, εκείνος ο οποίος δεν θα έχει ρίζα και σε ένα διωγμό θα μπορούσε να φτάσει να αρνηθεί τον Κύριον και ακόμα χειρότερα να βρεθεί στο αντίθετο στρατόπεδο και να γίνει τύραννος, να γίνει βασανιστή των χριστιανών τους οποίους εγκατέλειψε. Ναι, και να γίνει προδότης των χριστιανών που μαζί τους καθόνταν στην καρέκλα να ακούει το Λόγο του Θεού, και τώρα να βρεθεί το αντίθετο στρατόπεδο και να λέει, ξέρεις και ο τάδε, ξέρετε και ο τάδε είναι και ο τάδε χριστιανός και ο τάδε. Ναι, είναι πράγματα που έχουν συμβεί, έχουν γίνει μέσα στην ιστορία, δεν είναι πράγματα τα οποία είναι υποθετικά. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ας προσέξουμε να έχουμε ρίζα, να έχουμε ρίζα. Γι' αυτό σας είπα αυτά τα λίγα για το διωγμό, για να μπορούμε να συνειδητοποιούμε τι μπορούμε να υποστούμε. Μην ξεχνάμε ότι η χριστιανική ιδιότητα κοστίζει και ότι κοστίζει αξίζει, και αξίζει γι' αυτό κοστίζει. Γράφει ο Οργέννης πάνω σε αυτό το σημείο ότι τι λες, ότι ο πειρασμός σε έριξε. Δεν φταίει ο πειρασμός, αλλά φταίς εσύ, διότι αν εσύ είσαι άχυρο, σε παίρνει ο άνεμος του πειρασμού και σε ρίχνει πέρα. Αλλά δεν φταίει ο άνεμος, αλλά φταίει εσύ που είσαι άχυρο. Γι' αυτό λοιπόν να φροντίσουμε, αγαπητοί μου, να μην είμαστε άχυρον που το παίρνει ο άνεμος του πειρασμού, αλλά σύτος που πέφτει κατά την εικόνα του λυθμίσματος, που πέφτει μέσα στο αλώνι. Και αυτός ο σύτος θα μεταφερθεί κατά μίαν παραβολή που είπε ο Κύριος εις την αποθήκη της Βασιλείας του Θεού. Καλά Χριστούγεννα, ο Κύριος να σας ευλογεί.